10-10 μπαίνουν μέσα, 10 δηλαδή από εδώ που είναι για διακανονισμό και για νέα συμβόλαια, ναι. Και άλλοι 10 από την ουρά. Να σου πω ότι όση ώρα μέχρι να βγούμε, μέτρησα ακριβώς, είναι 486 άτομα. Τι λες τώρα. Καταλαβαίνετε. Ναι, τόσο ακριβώς. Και δύο ουρές, έτσι, και για 486 άτομα. Να σκεφτείτε τώρα, δεν τηρούνται, παιδιά, οι αποστάσεις που λέμε. Κοιτάξτε, ένα κοντά στον άλλο. Από ό,τι βλέπω, ναι, έχουν μικρύνει οι αποστάσεις εκεί. Ούτε 40 πόντους. Ειδικά εδώ, εδώ στην Πυλισσόδου. Εκεί, ναι, υπάρχει νοστισμός. Τίποτα. Να ρωτήσω εδώ τον κύριο, γιατί μου λέει, είναι άνθρωπος αμαία. Ναι, είμαι αμαία. Θέλω να πληρώσω εγώ τη ΔΕΗ, γιατί δεν τα καταφέρνω με τα ηλεκτρονικά και τα αυτά. Δεν έχετε προτεραιότητα. Δεν βρίσκω κάποιον. Ποιος θα σας αφήσει εδώ να περάσει. Αν πάτε στην πόρτα security και του πείτε έτσι και έτσι. Πού είναι το security. Βλέπετε κανένα security. Ανοίγει κάθε λίγο και λέει ότι 10 από εδώ, 10 από εκεί. Για ωραία, να πάω. Ναι. Αυτοί λένε ότι είναι για γραφείο και τέτοια και μετά μπαίνουν και μπαίνουν για να πληρώσουν. Στη ζούλα μερικέ. Άκου τι γίνεται. Καταρχήν, όπα, άνοιξε τώρα, κάτσε το ρολό τώρα, μην κάνουν ντου όλοι κάτσε μαζί. Κάτσε πως μπουν όλοι, ναι, σωστά, σωστά. Το ρολό. Αυτό. Υπάρχουν από μέσα security, δεν Γιώργο, βλέπετε, παιδιά, που δίνουν οδηγίες. Υπάρχουν, βέβαια, υπάρχουν, αλλά δεν τηρούν οι αποστάσεις τώρα. Βλέπετε, ο ένας είναι 10 ναι, πόντους σωστά, από τον άλλο. Σωστά, όχι, δεν είναι καλή μάσκες, εικόνα άλλοι δεν φοράνε μάσκες. Δεν είναι καλή τίποτα, εικόνα γιουρούς. Αυτή, Γιώργο, βέβαια. Πρέπει να υπάρχει άλλος τρόπος ελέγχου εκεί. Τι λέει ο σεκιουριτάς εκεί, Γιώργο. Ακούσα εκεί πέρα. Δεν είναι ο σκριτάς, ένας κύριος ήταν. Υπάλληλος είναι. Πάρ' την κάμερα κάτω. Δεν θέλει κάμερα, λέει να φαίνεται το προσωπικό. Εντάξει, δεν τους δείχνουμε ρε παιδί μου, προσέχουμε. Σεβαστό, 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 πλάτη, πλάτη. Προφανώς. Λοιπόν, τώρα μπήκανε περισσότεροι από ό,τι βλέπω. Κοιτάξτε. Ναι, ναι. Τα νέα συμβόλαια θέλει να σκεφτείτε 3 με 4 λεπτά ο καθένας. Mm-hmm. Οι πληρωμές πιο γρήγορο. Αν σκεφτείτε, είναι περίπου 500-486 άτομα. Νομίζω ότι μέχρι το μεσημέρι και. Θα πάρει χρόνο. Έχεις δει μέσα πόσοι υπάλληλοι δουλεύουν, Γιώργο? Αν έχει πολλά ταμεία, τουλάχιστον εξυπηρετείται ο κόσμος. Δεν μπόρεσα. Δεν το είδες. Δεν μπόρεσα να μπω, ρε Δημήτρη, δεν μπόρεσα να μπω γιατί η προτεραιότητα έχουν οι πελάτες. Πάντως, Γιώργο, η εικόνα αυτή εδώ είναι εικόνα επικίνδυνη. Αυτό δηλαδή ο συνωστισμός ο απόλυτος εδώ. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω πάρα τι πρέπει πολύ. Να γίνει. Πάρα. Πρέπει να βρεθεί τρόπος εκεί να υπάρχει τάξη. Αυτό δεν λέγεται τάξη εδώ. Δηλαδή, από τη μία να λέμε το ένα και από την άλλη στην πράξη να μην τηρείται τίποτα. Έτσι δεν είναι. Υποτίθεται ότι υπάρχουν τρεις σιγουριτάδες εδώ που κάνουν, ας πούμε, τη ρύθμιση. Αλλά πού να σταματήσει εδώ τον όχλο. Πάμε λίγο να δούμε την ουρά από την Ευρυπίδου μέχρι να δούμε εδώ τι θα γίνει. Ναι, έχουμε χρόνο. Ναι. Πάμε λίγο προς τα πίσω. Πάμε πάλι από κάτω. Πάμε λίγο από την Ευρυπίδου. Να δούμε, γιατί του τσάφισα πρέπει συνέχεια αυξάνεται η ουρά. Λοιπόν, εδώ είναι η Αριστίδου, έτσι. Και πάει η ουρά. Θα κάνουμε δεξιά. Σας λέω, φτάνει μέχρι Αθηνάς. Στην ουρά κάτι γίνεται, περάστε, Γιώργο. Περάστε, δηλαδή, περάστε. Κρατάνε εκεί μια απόσταση κάπως. Τώρα και τις μάσκες ορισμένοι, τέλος πάντων, όχι όλοι, αλλά κάπως κρατάνε. Μόλις φτάνουν μπροστά όμως, επειδή ο άλλος θέλει να μπει να εξυπηρετηθεί, εκεί γίνεται κόλαση. Μπράβο, εκεί. Και αυτό είναι το επικίνδυνο και μεγάλοι άνθρωποι πολλοί. Βέβαια, κοιτάξτε. Βλέπετε, η ουρά και συνεχίζει. Ναι, πάμε ναι, πάλι, ναι, το βλέπουμε. Και πάει μέχρι γύρω-γύρω. Λοιπόν, για πήγαινε. Είναι 68 χρόνων, 70-75 χρόνων. Ναι, ναι. Και δεν είναι και εξοικειωμένοι. Την άλλη πλευρά. Δεν είναι και εξοικειωμένοι με τεχνολογία, Γιώργο, οι άνθρωποι αυτοί. Δικαίως θέλουν να εξυπηρετηθούν. Και αυτοί που αυτοί μπαίνουν για διαγωνισμό. Άκου Δημήτρη, ρώτησε έναν κύριο που βγήκε από διαγωνισμό. Μου λέει τίποτα. Μου κρατήσατε το τηλέφωνο, τα στοιχεία και με ραντεβού μέσα στην άλλη εβδομάδα θα έλθω να το ρυθμίσω. Χρόστα και περίπου 1.500 ευρώ έχει πολλά υπόλοιπα. Ναι. Κοιτάξτε ένα χαμό τώρα μέσα. Mm-hmm. Πάμε ρε μέσα, μπορούμε πιο μέσα, έλα εδώ. Πάμε πιο μέσα. Για προσπαθήστε ρε παιδιά να πύλη. Το δούμε λίγο, να δούμε πόσοι υπάλληλοι δουλεύουν εκεί. Αυτό έχει σημασία για να εξυπηρετεί τον να κόσμο. Να δω και πόσα ταμεία. Ακριβώς. Πάμε στα ταμεία μπροστά, πάμε στα ταμεία. Ακριβώς. Πάμε στα ταμεία. Και πόσο γρήγορα γίνεται εξυπηρέτηση, γιατί αυτό εκεί τώρα μπορεί να εξελιχθεί σε βόμβα έτσι όπως λοιπόν. Το βλέπουμε. Συνοστισμός είναι τεράστιος. Βλέπετε λίγο. Είναι οι δύο ουρές. Αυτή η ουρά εδώ είναι. Μάλιστα. Μέσα για να κάνει διαγωνισμό, αυτή η αριστερά η ουρά είναι για πληρωμές στα ταμεία. Α, αριστερά είναι εδώ για πληρωμή, μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ είναι για συμβόλαια. Πάμε στα ταμεία να δούμε μέσα πόσα ταμεία εξυπηρετούν τον κόσμο. Mm-hmm. Γίνεται. Μέσα υπάρχουν αποστάσεις από ό,τι βλέπω, Γιώργο. Αλλά μέχρι να μπουν. Ναι, γιατί μπαίνει ένας-ένας. Ναι. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ταμεία. Mm-hmm. Ορίστε. Δεν δουλεύουν όλα. Λοιπόν, 8. Ναι, μέχρι 8 εκεί. Ταμεία, μπαίνουν 2-2 μέσα. Και λίγα είναι, Γιώργο. Και λίγα είναι. Δεν παίρνει άλλο. Το 8 είναι το τέρμα. Το ναι, ρε παιδί μου, λέω όμως πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος εκεί να μην συνοστίζονται οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε με αυτή την κατάσταση. Καταρχήν,
Καταρχήν, Δημήτρη, να ξέρουν ένα πράγμα. Και οι υπόλοιποι προϊσμού να έχουν ιδέα στο κόψει το ρεύμα.